Καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Βλαχάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το Ηράκλειο για σένα, το συνδυασμό Ηράκλειο για σένα, και επικεφαλής την κυρία Μαρία Καναβάκη. Πώς είστε, κύριε Βλαχάκη? Πολύ καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και σας, κύριε Δουλγυράκη. Καλημέρα στους ακροατές. Τι κάνετε? Καλά, είμαστε σε μια ένταση τώρα αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι επικοδομητική, νομίζω. Ναι, όταν έχετε μπροστά σας για γνώμονα ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιωθούν για να επιτευχθεί ο στόχος, ότι υπάρχουν αυτά τα οποία μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολα και πολύπλοκα, έτσι όπως εμείς τα έχουμε κάνει, όταν ξεκινάτε με επιθυμία να βοηθήσετε το Ηράκλειο να γίνει μια οργανωμένη και ανταποδοτική πόλη, μάλλον θα τρέξετε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και αυτό διαπιστώνουμε και το τελευταίο διάστημα, έτσι με τις επαφές που έχουμε με τον κόσμο, με τους συνδημότες μας, οι οποίοι είναι πολύ εύστοχοι στις παρατηρήσεις τους, στα ζητήματα που τους απασχολούν, και πραγματικά αυτό που εγώ θα ευχηθώ είναι αυτή η επαφή να είναι πλέον ένα δεδομένο για την Δημοτική Αρχή, η οποία θα εκλεγεί τις επόμενες μέρες, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε πρωτογενώς τις πληροφορίες που θέλουμε και τις εντυπώσεις του κόσμου. Πραγματικά αυτή η επαφή με τον κόσμο είναι το κάτι άλλο. Εκεί τα κλείνεις όλα, κοιτάς τον άλλο στα μάτια και ξέρεις τι είναι αυτό που ζητάει, τι είναι αυτό που εσύ του λες, δεσμεύεσαι απέναντί του. Είναι πραγματικά αυτό το οποίο μας κάνει όλους καλύτερους. Τι σας ζητάνε, πού οι ίδιοι εντοπίζουν τα κομμάτια εκείνα τα οποία τους πονάνε από αυτό το Ηράκλειο, το οποίο εσείς έχετε πει πολλάκις ότι η επιθυμία σας είναι να βοηθήσετε? Κοιτάξτε, το Ηράκλειο, όπως έχω πει σε πολλές τοποθετήσεις μου δημόσια, είναι μια μεγάλη πόλη, και σαν μια μεγάλη πόλη έχει και μεγάλα προβλήματα. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σε κάποιες περιπτώσεις είναι απλή διαδικασία, και αυτό που χρειάζεται είναι μάλλον μια καλύτερη οργάνωση στα εσωτερικά του Δήμου. Δηλαδή, πώς φτάνει αυτό το ζήτημα που υπάρχει στις υπηρεσίες του Δήμου, με τι τρόπο γίνεται η προτεραιοποίηση των αναγκών, πώς εντέλλονται οι υπηρεσίες για να αποκαταστήσουν το όποιο πρόβλημα δημιουργείται, και πώς τελικά εκλαμβάνει και ο εκάστοτε δημότης την ανταπόκριση ή την πληροφορία για το που βρίσκεται το ζήτημά του. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να λυθεί καθαρά οργανωτικά και δεν απαιτεί τόσο πολύ χρήμα ή κόπο στην πραγματικότητα. Αναρωτιέμαι, κατά την εκτίμησή σας, γιατί δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, υπάρχουν Δεν σας ζητάω να απολογηθείτε για άλλους, αφέστατα το καταλαβαίνετε, για να μην το εκλάβει κάποιος διαφορετικά. Απλά το λέω και ζητάω τη δική σας την εκτίμηση. Λέτε ότι, βρε παιδιά, θέλει ένα στόχο, θέλει μια οργάνωση πάρα πολύ απλή, δεν απαιτεί, ας πούμε, το μέγιστο σε οικονομικό κόστος κλπ. Και γι' αυτό ρώτησα, γιατί πιστεύετε ότι δεν το καταφέρανε, γιατί δυναμικό είχανε? Κυρία Δουλγυράκη, υπάρχει είναι δεδομένο μια γραφειοκρατία σε όλες τις φορείς και στις δραστηριότητες του Δημοσίου, είτε αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση είτε την κεντρική διοίκηση, η οποία πρέπει να αλλάξει και χρειάζεται μια ουσιαστική προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι. Άλλωστε, αυτό είναι και ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος του συνδυασμού μας. Η κυρία Καναβάκη έχει δηλώσει ότι από την πρώτη στιγμή αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δήμου, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια σωστή διαδικασία, ένα σωστό οργανόγραμμα λειτουργίας του Δήμου, να στελεχωθούν επίσης υπηρεσίες με ανθρώπους εκεί που πραγματικά χρειάζεται και πονάει η κάθε υπηρεσία, και να γίνει και να υπάρξει μια διαδικασία ελέγχου των ανθρώπων αυτών σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητά τους, την αποδοτικότητα του έργου τους, και να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο αποδοτικά στις ενέργειες της καθημερινότητας. Το ξέρετε ότι άλλοτε εκεί σπάς αυγά και φέρνεις αντιδράσεις, άλλοτε τα πράγματα είναι βέβαια πιο ομαλά, έτσι? Κοιτάξτε, αν κάποιος έχει την ψευδαίσθηση ότι η διοίκηση είναι όλα θετικά μηνύματα και όλα εύκολες ενέργειες, μάλλον πλανάται εκτρά. Νομίζω ότι αυτό που δημιουργεί έτσι μια τροχοπέδη στην κατάσταση αυτή είναι το πολιτικό κόστος,
που τέλος πάντων κάποια στιγμή όλοι εμείς που εκτιθέμεθα και ζητάμε την ψήφο του κόσμου θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να πούμε ότι ναι, χρειάζεται κάποια στιγμή να γίνεις δυσάρεστος σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά για να μπορέσεις να ωφελήσεις το περισσότερο κόσμο, τους συνδημότες σου και στο τέλος της μέρας να ξέρετε ότι ο κόσμος αυτό το αξιολογεί θετικά. Άρα λοιπόν, πρωταρχικό είναι αυτό που λέτε, ξεκινάμε από μέσα να οργανωθούμε για να μπορούμε οργανωμένοι να βγούμε έξω. Αυτό είναι κανόνας. Όχι μόνο στο δημόσιο, είναι κανόνας από τις πιο απλές μορφές της επιχειρηματικότητας μέχρι τις πιο σύγχρονες πολυεθνικές εταιρείες. Ακριβώς αυτό το γεγονός αποτελεί την κοιτίδα της οργάνωσης ενός οργανισμού. Απλά χρησιμοποιώ τους χρόνους που εσείς χρησιμοποίησατε λάθος μου. Λοιπόν, για να μπορείτε οργανωμένα να αντιμετωπίσετε αυτά τα οποία υπάρχουν έξω, τα μεγάλα προβλήματα, μεγάλα προβλήματα, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε, από πού πρέπει να ξεκινήσετε, κύριε Βλαχακή? Σωστά διαχωρίσετε τα προβλήματα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν με μια καλύτερη οργάνωση και υπάρχουν και βεβαίως θέματα τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα, πολύ πολύπλοκα, απαιτούν μεγαλύτερες χρονικά διαδικασίες και παρεμβάσεις και απαιτούν και περισσότερα κεφάλαια, περισσότερες δαπάνες για να υλοποιηθούν. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα στο Ηράκλειο, ας μην γελιόμαστε. Το σχέδιο πώλησης είναι ένα από αυτά. Το κομμάτι της αντικατάστασης του συνόλου του δικτύου ίδρυυσης, γιατί και αυτό είναι ένα κύριο θέμα που απασχολεί τους συνδημότες μας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Έχει γίνει ένα μεγάλο κομμάτι ήδη, αλλά θα πρέπει να γίνει και το υπόλοιπο, ώστε τελικά να φτάσουμε σε ένα σημείο και να πούμε ότι ναι, είμαστε ικανοποιημένοι πια από αυτή τη διαδικασία. Το συγκοινωνιακό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το Ηράκλειο. Πρέπει να υπάρξουν κάποιες βασικές αρχές στις οποίες όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πώς θέλουμε να δούμε την πόλη μας μετά από 10 χρόνια, μετά από 5 χρόνια. Σε αυτές τις αποφάσεις καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι το ίδιο. Έτσι, υπάρχουν ομάδες ανθρώπων, υπάρχουν επαγγελματικές, αν θέλετε, δραστηριότητες, οι οποίες θα έχουν να συμβιβαστούν με κάποια πράγματα ή και οι ιδιώτες ακόμα, οι συνδημότες μας με κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν θετικά και αρνητικά πράγματα. Το ζητούμενο είναι τα θετικά να είναι πολύ 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 περισσότερα από τα αρνητικά. Νομίζω είναι τα βασικά θέματα του Ηρακλείου και του σχέδιου πόλης και αυτή του η ανάπτυξη και τα λάθη του παρελθόντος τα οποία σήμερα καλούνται να διαχειριστούν δυστυχώς οι επόμενοι. Αυτά δεν έγιναν από μόνο τους. Κάποιος ευθύνεται και κάποιοι ευθύνονται και εμείς και εκείνοι οι οποίοι το επέτρεψαν να γίνει αυτό, αλλά σήμερα πρέπει να διαχειριστεί διαφορετικά. Ολοκλήρωση του δικτύου ίδρευσης και καλύτερες υπηρεσίες μέσα από αυτό το δίκτυο ίδρευσης και από αυτή την επιχείρηση, γιατί μέχρι σήμερα παράπονα μόνο εισπράττει ο κόσμος, κύριε Βλαχάκη. Τώρα συγκοινωνιακό, ναι, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που πρέπει να γίνει με πάρα πολλούς και να γίνει άμεσα και όχι να το συζητάμε, φαντάζομαι, για 4 ή 5 χρόνια, γιατί η πρόκληση είναι διαφορετική. Και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, να το δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί αν τον δούμε μόνο σήμερα κοντόφθαλμα, αύριο θα έχουμε θέμα. Σωστά. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δουγκεράκη, να υπάρχει μια πληροφόρηση και μια συμμετοχικότητα ακόμα και των μικρών κιτάρων της κοινωνίας μας στις αποφάσεις. Δηλαδή οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να είναι πλέον ουσιαστικές. Ξέρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις όλοι επικεντρωνόμαστε σε μια κριτική, αρνητική συνήθως, όταν το θέμα έχει πλέον υλοποιηθεί, αλλά κανείς δεν σκύβει στο πρόβλημα όταν αυτό συζητάται, να πει επικοδομητικά τη γνώμη του και να μπορέσει τελικά να υπάρξει μια ουσιαστική βοήθεια και μια καθοριστική προσέγγιση στα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα. Αν το εννοείται αυτό, είναι μια άλλη και μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία, διότι τον έρθω να σου πω την άποψή μου, μου τη ζητήσατε. Εάν έρθω λοιπόν να σας πω την άποψή μου, θα έχω μέσα στο μυαλό μου ότι κάπου παρακάτω μπορείτε ένα κομμάτι από αυτή την ιδέα μου, την πρότασή μου, να τη χρησιμοποιήσετε. Αν την πετάξετε μέσα στον κάδο των απορριμμάτων, εκεί δυστυχώς θα εισπράξετε αδιαφορία στη συνέχεια. Σαφώς είναι αλήθεια αυτό που λέτε, όμως να ξέρετε ότι κανένας δεν θέλει να γίνει δυσάρεστος ή να παίρνει κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν αρέσουν στο κοινωνικό σύνολο. Ιδίως η τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, το ρομαντικό της υπόθεσης, το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι βλέπεις πολύ άμεσα τα αποτελέσματα της απόφασής σου, είτε αυτή είναι θετική, είτε αυτά τα σχόλια και οι συνέπειες είναι θετικές είτε αρνητικές.
Έτσι, αυτή η αμεσότητα νομίζω ότι βοηθάει στο να μπορούμε να εντοπίζουμε γρήγορα τα όποια θέματα και να γίνονται διορθωτικές κινήσεις ώστε τελικά όποια απόφαση παίρνετε να είναι θετική για το σύνολο. Μάλιστα. Κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη εύχομαι. Να πάνε όλα καλά. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.